Σήμερα, όπως ξέρετε, βρίσκεται εν εξελίξη ο 35ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Και η Κωνσταντίνα έχει μαζί της μία αγαπημένη φίλη. Αγαπημένη φίλη όμως, δηλαδή, πραγματικά. Μία φίλη ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένη με χιλιάδες αναμνήσεις. Καλημέρα, Ελεονόρα Μελέτη. Γεια σας, αγαπημένη Ναταλία. Καλημέρα σε όλους εκεί. Είστε όλοι φίλοι, όλοι γνωστοί. Όλοι. Καλημέρα σας από εδώ. Έχουμε συγκεντρωθεί από νωρίς. Πες μας, Κωνσταντίνα. Το ξέρω. επειδή έχουμε αυτή τη γνωστή καθυστέρηση που υπάρχει σχεδόν πάντα στα link, θέλουμε να σε αφήσουμε εσύ να μας τα πεις από τι ώρα είσαι εκεί, τι θα κάνεις σήμερα και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν ήρθα από πολύ νωρίς, όπως οι υπόλοιποι δρομείς, για το απλούστατο λόγο ότι φέτος δεν έτρεξα, η αλήθεια είναι. Αν και κάθε χρόνο επιλέγω και πάντα τρέχω σε μια από τις διαδρομές, φέτος είπαμε να μην το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε πάντα το σκοπό του ΟΠΑΠ, που είναι βέβαια να βοηθάει τα παιδιά, να χαρίσει χαμπόλια με την ανακαίνιση των νοσοκομείων, των παιδικών νοσοκομείων, Αγλαία Παναγιώτη και Αγλαία Κυριακού και Αγία Σοφία. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Συγκεντρωθήκαμε πάλι πολλοί κόσμος εδώ. Έχει συγκεντρωθεί ένα τεράστιο ποσό για ακόμα μια χρονιά που θα διατεθεί για αυτόν τον ιερό σκοπό. Οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Υπάρχει πολύ περαστική. Κύριος πέρασε, ναι, τον είδαμε. Είναι μια διοργάνωση που αγαπώ και το ξέρετε και θα τη στηρίζω όσο μπορώ. 51 έχει πάνω από 51.000 συμμετοχές, βλέπω, έτσι. Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Από αυτόν τον αριθμό, συγγνώμη Ναταλία μου που σας διακόπτω, οι 18.500 είναι για τον αυθεντικό μαραθώνιο, δηλαδή για τα 42,195 χιλιόμετρα. Είναι η κλασική διαδρομή αυτή, είναι από τις πιο ιστορικές διαδρομές, είναι από τις πιο δύσκολες διαδρομές σε όλο τον κόσμο, γιατί οι μαραθώνοι γίνονται παντού σε όλο τον κόσμο. Είναι η πιο δύσκολη διαδρομή, η δική μας, η αυθεντική, η κλασική διαδρομή μαραθώνου είναι η πιο δύσκολη. 42 χιλιόμετρα, 125 μέτρα ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και έρχονται και από 101 χώρες από όλο τον κόσμο. Σημαντικό αυτό. Και ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος... Θα το σπάσουν, λες, το ρεκόρ του Κενιάτη. Ο ίδιος θα το σπάσει, να σπάσει τον εαυτό του, εννοεί. Είπαν ότι άλλος ένας Κενιάτης που δεν έχει ξαναδιαγωνιστεί στην Ελλάδα θέλει να σπάσει το ρεκόρ. Σίγουρα Κενιάτης θα είναι, αυτό είναι βέβαιο. Τώρα ποιος από όλους θα είναι δεν ξέρω. Αλλά έχουν οι άνθρωποι αυτοί κάτω στο γονίδιό τους που τους κάνει εξαιρετικούς δρομείς. Πολύ καλούς αθλητές. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σου πω ότι περιμέναμε φέτος να σε δούμε τηλεοπτικά. Μας αρέσεις πάρα πολύ στην τηλεόραση, Ελεονόρα. Πάρα πολύ. Και το ξέρεις ότι εγώ είμαι φαν σου τηλεοπτική. Το γνωρίζεις πολύ καλά, το έχω δηλώσει το και ξέρω, δημόσια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πιο σημαντικές προτεραιότητες ξέρω, τώρα. Ξέρω, και σε ευχαριστώ. Δεν σε είδαμε βέβαια και αυτό είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι λάθος. Βέβαια δεν είχανε. Ναι, είναι. Ούτε εγώ το υπολόγισα, ούτε εγώ το προγραμμάτιζα έτσι. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα θέλουμε εμείς, δεν είναι στο χέρι μας. Αλλά έχει ο Θεός, όπως είπε και ο Νίκος. Αν κατάλαβα καλά, ο Νίκος πρέπει να ήταν. Το ότι έχω άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή με κάνει και έχω τεράστια δύναμη και όρεξη και χαρά και ευτυχία. Οπότε έχει λίγο απαλύνει. Την αναμπουμπούλα, αν θέλεις, που προκλήθηκε στην επαγγελματική μου ζωή, που δεν σου κρύβω ότι στην αρχή με στεναχώρησε πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να το ισορροπήσω γιατί είχα να σκεφτώ και άλλα όμορφα πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα και παράλληλα. Ναι. Και πλέον υπάρχει και η δικαστική οδός για να λύνονται κάποια πράγματα όταν δεν υπάρχει, Ελεονόρα, συνεννόηση στα αυτά, λόγια. Ναι. Σαφώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει και η δικαιοσύνη. Ελεονόρα, να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρής θα τρέξει σήμερα. Αλίμονο. Ο Θοδωρής, παρά το γεγονός ότι τον παρακάλεσα πάρα πολύ να τρέξει και με το νούμερό μου, με τον αριθμό μου και με το τσιπάκι μου, τελικά δεν έτρεξε, διότι είχε πολλές πιθανότητες να βγει πρώτος στις γυναίκες, οπότε θα βλέπατε ότι έχω βγει εγώ πρώτος στις γυναίκες και θα λέγατε τι έχει γίνει εδώ. Πάντως συνεχίζεις. Και όταν λέω κάτι είναι πρώτος στις γυναίκες, εννοώ ότι κάτι είναι πρώτος. Θα έγινε πρώτος στον χρόνο των γυναικών, γιατί εγώ θα αποτελούσα μέρος της ομάδας των γυναικών. Θα έτρεχε ο Θοδωρής για μένα, ο οποίος ξέρει ότι είναι πολύ δυνατός αθλητής και κάνει τρίαθλο υπεραποστάσεων.
Οπότε τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα θα δωρήσετε στην καθημερινότητά του για πλάκα. Είπαμε τελικά να έρθουμε και οι δύο απλά για να δώσουμε το παρόν και να συμμετέχουμε σε αυτό το σκοπό και σε αυτή την προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι η αγάπη που έχετε για τον αθλητισμό και για τα σπορ γενικά είναι από τα δυνατά σημεία που σας ενώνουν. Σωστά. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάθος και οι δύο. Εκείνος βέβαια κάνει κάτι πάρα πολύ, 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 πολύ πιο δύσκολο από αυτό που κάνω εγώ. Εγώ κάνω τα σπορ που αγαπώ και τα κάνω σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Εκείνος κάνει Ironman, τρίαθλο αποστάσεων μεγάλων και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για όσοι δεν ξέρουν, το Ironman είναι 4 χιλιόμετρα κολύμπι, είναι στο καπάκι μετά 180 χιλιόμετρα ποδήλατο και μετά στο καπάκι 42 χιλιόμετρα τρέξιμο. Όλα αυτά σε μία ώρα. Σε μία μέρα, σε λιγότερο από 11 ώρες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι απαιτεί τεράστια αποθέματα ενέργειας και προπονήσεων. Το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά επειδή και εγώ αγαπώ τον αθλητισμό, τον καταλαβαίνω και μ' αρέσει, απολαμβάνω και ρουφάω τώρα από αυτόν, γιατί εγώ δεν μπορώ να αθληθώ. Και περιμένουμε πώς και ευελπιστούμε να αθληθούμε και μαζί κάποια στιγμή. Το καλοκαίρι προλάβαμε λίγο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Βλέπαμε και τις φωτογραφίες σας μαζί, γιατί έχετε μοιραστεί μαζί με τους φίλους σας στο Instagram πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, πρέπει να πω, και πάρα πολύ ωραία stories. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά τα λίγα λεπτά που μοιράστηκες μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχεις μια πολύ ωραία Κυριακή, την αγάπη μας από όλους εμάς εδώ στο επιτέλους Σαββατοκύριακο. Να είσαστε όλοι καλά. Σας φιλώ όλους. Γεια σας. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε και φιλιά. Εσένα πολύ, Κωνσταντίνα μας. Φιλιά πολλά. Τα φιλιά μας. Καλά. Την αγάπη μας. Τα φιλιά μας. Μαραθώνιος πάντων.